Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μα στη διακεκαμένη ζώνη, τον Σταύρο Ιωαννίδη, να δούμε λίγο τι γίνεται στα βόρεια, όπου πληροφορούμαστε ότι εντείνονται οι βομβαρδισμοί Σταύρο. Πραγματισία έχουμε άλλο ένα κύμα σφοδρών βομβαρτισμών ακόμη και αυτήν την ώρα καθώς παρατηρήσαμε πριν από λίγο φωτοβολίδες να φωτίζουν τη βυθισμένη στο σκοτάδι Γάζα και να ακούγονται βεβαίως πειρά από το πυροβολικό αλλά και από φορητό οπλισμό ενώ είδαμε και κομμάντος του Ισραηλινού στρατού να ψάχνουν την περιοχή γύρω από τον φράχτη αναζητώντα απειλέ αλλά και να αναπτύσσονται σε θέσεις ελεύθερων σκοπευτών. Την ίδια ώρα βεβαίως συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για δεύτερο και στο νοσοκομείο ΣΥΦΑ, με τις πληροφορίες να λένε εσύ πως α, οι Ισραηλινοί βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τομέα του κτηριακού συγκροτήματος. Α, και βεβαίω ε, να παρουσιάζουν στοιχεία που ε, κάνουν λόγο για σύνδεση με του Ομήρου και συγκεκριμένα λάπτοπ, το οποίο υπήρχε φωτογραφίε τη ε, όρη Μέγκεντη, ε, τη Ομήρου που απελευθέρωσαν οι Ισραηλινοί πριν από λίγε ημέρες. Σταυρό, Παπαδό, πάντω φαίνεται ότι, ώρα... ότι η Ισραηλινή επιχείρηση επεκτείνεται πλέον ή βρίσκεται μία ανάσα από το να επεκταθεί σε όλο το μήκο τη Λωρίδα τη Γάζα. Έτσι, Ναισία, λέγαμε χθε πω το IDF μοίρασε φυλάδια και πάλι στι περιοχέ τη Χάν Γιουνή, και σήμερα αυτό που παρατηρούμε είναι. Πω πράγματι επεκτείνονται και σε άλλε περιοχέ τη Λιωρίδα τη Γάζα και αυτό λένε και οι εκτιμήσει και οι πηγέ με τι οποίε επικοινωνούμε. Πω θα έχουμε σύντομα επιχείρηση και στο νότιο τμήμα στην Χάνγιουνή αλλά και σε άλλε περιοχέ, καθώ εκεί αναζητούνται πλέον τα ηγετικά μέλη τη Χαμά και είχαμε πλήγματα καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, κυρίω με την αεροπορία, όπω και πριν από λίγα λεπτά, καθώ βλέπαμε mm -hmm. τι εκρήξει στο βάθο πίσω μα. Και όλα αυτά βεβαίω ενώ ο Υπουργό Άμυνα τη χώρα λέει πω το δυτικό τμήμα τη πόλη τη Γάζα πλέον ελέγχεται. Πλήρω από τι ελληνέ δυνάμει, και ότι μπαίνουμε στην επόμενη φάση ναι. των επιχειρήσεων, οι οποίε θα συζητηθούν μαζί, βεβαίω, με την τύχη των Ομήρων στο απόψινό πολεμικό συμβούλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό το ρεπορτάζ, Σταύρο.